Της πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας. Βασίλειον ιερατεύμα, Πάτερος Ιεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωτήν εν τα ψυχά σημών. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά, όλα τα καλά. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Τα δύο προηγούμενα χρόνια της θητείας μας, στην τοπική δεν μπορέσαμε να βρεθούμε για να κόψουμε πίτα, γιατί την πρώτη χρονιά μας το απογόρευε ο κορονοϊός και πέρυσι την ακυρώσαμε, αν και είχαμε οργανώσει η εκδήλωση, λόγω του θανάτου του βουλευτή Δωδεκανήσου του κυρίου Σαντορινιού. Γι' αυτό σήμερα είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και κόβουμε την πίτα, μιας και φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια τον Οκτώβριο από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Καταφέραμε να έχουμε τη μεγάλη νίκη της 25ης Ιουλίου, τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η συμβολή όλων μας, όλων σας, ήταν σημαντική και καθοριστική για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι στον τομό μας για το μεγάλο ποσοστό που φέραμε στην παράταξή μας. Όλοι μαζί, μαζί με τους βουλευτές μας, μαζί με τους υποψήφιους. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά και χρόνια σεβασμιότητα και υπερφεράρχε, συνάδελφοι, στελέχοι, κύριε Έπαρχε, κύριε Ανακροτή Δήμαρχε, στελέχοι, φίλες και φίλοι, συμμαχητές, συμμαχήτριες, βλέπω ανθρώπους που έχω μαζί τους κάνει άπειρες συζητήσεις, ώρες ολόκληρες, συζητήσεις περί συζητήσεων και όλα αυτά για το υλικό, για τα νησιά μας. Συζητήσεις για τα νησιά μας, συζητήσεις για άλλα θέματα, συζητήσεις για πώς θα λύσουμε τα θέματα που πάμε, τα προβλήματα, συζητήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για την εικόνα να είναι κάτι. Καλύτερη, να την αναβαθμίσουμε, να την μεγαλώσουμε, να την αναπτύξουμε. Προβληματισμούς που βάζατε όλοι ο καθένας από το δικό του επιχείρημα. Στη δεύτερη φορά μας έβγαλε την πρώτη χώρα παγκοσμίως, σαν οικονομία. Τι άλλο μπορώ να σας πω, το οποίο το ξέρετε όλοι εσείς, αλλά είναι καλό αυτά όλα να μην τα ξεχνάμε και να τα θυμίσουμε στους πολίτες μας καθημερινά, γιατί καθημερινά αγωνιζόμαστε. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά πραγματικά για τους ισιώτες μας, για τους Έλληνες πάνω απ' όλα σαν κυβέρνηση, αλλά εγώ προσωπικά από το μετερίς που ανέδωσε ο Πρωθυπουργός μετά τις ελληνικές εκλογές, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Μεσογειακής Πολιτικής Επιθέσεις του Υπουργού, που εσείς με τιμήσεις και με βγάλετε πρώτο πολιτή στο Δεκάνησο, αγωνίζομαι για τους ισιώτες μας, αγωνίζομαι πραγματικά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, την ασφάλειά τους, για την κοινωνική συνοχή που χρειαζόμαστε στα νησιά. Ένας αγώνας ο οποίος είναι σκληρός, καθημερινός, αδιαπραγμάτευτος και δύσκολος. Αλλά η δύναμή μου είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς, όχι γιατί με ψηφίσατε, όλοι εσείς που μιλάω μαζί σας, μιλάτε μαζί μου με την κοινωνία. Συζητάμε, βλέπουμε τα ζητήματα, βλέπουμε τα θέματα, βλέπουμε τα προβλήματα. Εδώ βάζουμε το εσείς, το εμείς, την κοινωνία μας, τους ισιώτες μας πάνω απ' όλα, γιατί για αυτούς είμαστε αυτό το πόστο και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δουλέψουμε και να βάλουμε αποτέλεσμα. Καλή δύναμη σε όλους. Δύναμη, πρόεδρε, χαρακτήρα για τη διάθεση, τη θέληση, εσάς και το δικό σου βούλιο της οπικής μας. Γιατί πραγματικά κάνετε ένα τεράστιο αγώνα καθημερινά για την παράταξή μας, να μεταφέρετε το μήνυμα παντού στον κόσμο της νίκης, το μήνυμα του αγώνα, το μήνυμα ότι δεν παραδίδουμε τίποτα, αγωνιζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε καλύτερο το αύριο για τους Έλληνες πολίτες. Καλή χρονιά και καλή χρονιά. Τώρα μας πέρασε τα τελευταία χρόνια, να πούμε 10-15 χρόνια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ήρθαν καταιγίδες πάρα πολύ μεγάλες. Και μέσα σε όλο αυτό το εξαιρετικά φιλόξενο περιβάλλον, εξαιρετικά επικίνδυνο και δύσκολο, τι περίμενε κάποιος με αυτά που μέχρι τότε ήξερε για τα νησιά, περίμενε ότι, και νομίζω ότι η πλειοψηφία και των Ελλήνων αλλά και των νησιωτών αυτό είχε στο μυαλό της, τόποι που ήταν και κατά δική τους δήλωση ξεχασμένοι, υποστελεχωμένοι, εγκαταλειμμένη, νησιά άγονης γραμμής και όλα αυτά. Περίμενε ότι μέσα σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, πολύ δύσκολη συγκυρία, ιστορικά δύσκολη συγκυρία,
στα κατέρεα πρώτη ως τόπη στην Ελλάδα. Έχει χτιστεί πια, έχει χτιστεί στο μυαλό, στη συνείδηση των νησιωτών. Έχει χτιστεί το τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Έχει περάσει ότι μας ταιριάζει καλύτερα. Δεν μας ταιριάζει καλύτερα, αλήθεια είναι. Το να κάνουμε αγώνα για την πρώτη θέση παρά για την κακομοιριά και την κλάψα. Μας ταιριάζει να είμαστε παραγωγικοί. Μας ταιριάζει να αποδίδουμε και να φέρνουμε αποτέλεσμα προς όφελος των νησιών, προς όφελος των κατοίκων τους, προς όφελος και της χώρας συνολικά. Λέω σε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη αγκαλιά που μου δώσατε ως νέο μέλος της Παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά θεωρώ ότι ήταν η πιο σημαντική πολιτική επιλογή που έκανα, ερχόμενη σε έναν χώρο με έναν τόσο ισχυρό πρωθυπουργό. Προς επίρρωση, όπως είπε ο κ. Χατζηβάκη, συμφωνώ απόλυτα. Η Ελλάδα και εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές που ασκεί ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει ξεφύγει πλέον από την εμβέλεια την ελληνική, την ευρωπαϊκή, πραγματικά ένας διεθνής ηγέτης. Και προσωπικά θεωρώ ότι όσον αφορά τη δική μου επιλογή, ορθώς έπραξε και ήρθε σε αυτή την πολύ ισχυρή οικογένεια της Δημοκρατίας. Τα επιβράβευσε με τον καλύτερο τρόπο ο λαός των Δεκανήσων, τόσο στις εθνικές εκλογές, τόσο του Μαΐου και του Ιουνίου, αλλά κυρίως στις εκλογές της περιφέρειας, που η παράταξη του κ. Χατζημάρχου πέτυχε αυτό το συντριπτικό ποσοστό, το οποίο το είχαμε κάνει και στοίχημα, που είναι το κέρδισε με το 68%. Επειδή και το 24 είναι μια εκλογική χρονιά, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα, όπως κάναμε και το 23, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κερδίσει επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος, αλλά γιατί είναι η καταλληλότερη επιλογή που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια για την πατρίδα μας. Μέρους του Δημάρχου, όπως γνωρίζετε, είναι εκτός Ελλάδος, είναι ο συνοτρέχτη, αλλά και του συναδέλφου μου. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον τα προηγούμενα 4-5 χρόνια που εμείς τουλάχιστον είχαμε την τιμή να διοικούμε το Δήμο της ΚΟ, συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τους βουλευτές μας, μια που ήσασταν εκλεγμένοι εσείς. Πρέπει να πω ότι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και οι συνάδελφοί μου, όσες φορές χρειαστήκαμε και χτυπήσαμε πόρτες, ήταν όλες ανοιχτές, είτε περιφερειάρχη, είτε υπουργών, είτε οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου στην Αθήνα ή στη Ρόδο. Αυτό μας έλυσε πολλά προβλήματα, όμως συνεχίζουμε νομίζω να συνεργαζόμαστε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε, γιατί δεν τα έχουμε λύσει όλα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την καλή συνεργασία, γιατί νομίζω ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχή όλο μας και νομίζω και αυτό που είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης λίγο πριν κλείσει, είναι να είμαστε όλοι καλά, να ξαναβρεθούμε ξανά πάλι εδώ του χρόνου, να είμαστε γεροί, δυνατοί και να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να διεκδικούμε μαζί για το καλό του τόπου. Καλή χρονιά πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον Υπουργό μας που είναι όλοι δίπλα μας, τους βουλευτές μας, τους υποψήφιους βουλευτές μας, τους πολιτευτές μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που μας τίμησε απόψε με την παρουσία του. Η πίτα μας είναι δωρεάν του κυρίου Μέρη, του Ζαχαροπλαστείου ΠΟΣ, τον κύριο Μέρη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τα λεφτά θα πάνε και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Ναυτιλίας.